ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin. Απόγευμα σε όλους, είμαι ο Σπύρος Ροδόπουλος, εδώ στο web radio του NSTV. Σήμερα θα είναι 22 Ιουνίου του 2017 και θα σας κρατήσω παρέα από τις 6 μέχρι τις 7 σε αυτή την πρώτη τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι. Φυσικά θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας στην επόμενη εκπομπή για τον Σεπτέμβριο. Καθώς την 1η Ιουλίου το NSTV θα σταματήσει τη λειτουργία του για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σήμερα 22 Ιουνίου έχει γενέθλια η Meryl Streep, γίνεται 68 ετών σήμερα. Πραγματικά τι να πρωτοποιήσει για αυτή τη γυναίκα, σε αυτό το τέρας ηθοποιίας και υποκριτικής.
Είναι μια γυναίκα η οποία έχει μόνο παγκόσμιες αποκλειστικότητες, να το πω κάπως έτσι. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σαν ηθοποιός. Συνολικά έχει 508 υποψηφιότητες και νίκες, οι οποίες νίκες είναι 168. Κρατάει επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ για τις πιο πολλές υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ, καθώς έχει 20, από τα οποία όμως έχει κερδίσει μόνο τα 3, ενώ έχει, κρατάει επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ πάλι για τις πιο πολλές υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα, 23, από τις οποίες έχει κερδίσει 9. Επίσης, το 2014 παρέλαβε το βραβείο Ελευθερίας, το οποίο δίνει η Αμερικανική κυβέρνηση και της το έδωσε ο τέος Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα. Είναι ένα από τα πιο ανώτατα βραβεία που δίνει η Αμερικανική πολιτεία και το παίρνουν πολύ αρκετά επιλεγμένοι και εκλεκτοί. Αυτά λοιπόν για τη Μέριλ Στρίπ, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Ακόμα και στα 68 που κοντεύεται 70 συνεχίζει να μας συναρπάζει με τις ταινίες τις οποίες κάνει. Κάθε ταινία είναι, αξίζει πάρα πολλά πράγματα. Δεν κάνει ταινίες τις οποίες ξέρει ότι δεν θα γίνουν επιτυχία, καθώς όπου πηγαίνει η Meryl Streep είναι αυτόματα ένα box office από μόνο του. Οι ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει, γιατί πλέον η Meryl Streep είναι μόνο πρωταγωνίστρια, όπως καταλαβαίνουμε, πάντα λαμβάνουν πάρα πολύ θετικές κριτικές και σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις λαμβάνει πολλά βραβεία οι υποψηφιότητες. Η 20η υποψηφιότητά της ήταν φέτος, βασικά το 2016, πέρσι, για την ταινία Florence Foster Jenkins, την οποία ήταν μια αληθινή ιστορία της Florence Foster Jenkins, η οποία ήταν μια σοπράνο, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η χειρότερη σοπράνο όλου του κόσμου. Και η Meryl Streep έκανε φωνητικά μαθήματα, όχι για να έχει καλή φωνή, αλλά για να έχει χάλια φωνή, όπως είχε και η πραγματική ηρωίδα. Ήταν λοιπόν αυτή η ταινία που ψήφισε για Όσκαρ, η οποία όμως το έχασε. Και λογικό, μετά από 20 φορές που ήταν υποψήφια, δεν νομίζω πλέον να την νοιάζει αν θα το χάσει. Όχι, έχει πλέον τη δικιά της προσωπική νίκη, όταν ένας άνθρωπος που είναι σχεδόν 70 χρονών έχει τόσο μεγάλο εύρος υποκριτικής ηθοποιίας και τόσους μεγάλους θαυμαστές. Και φυσικά να αναλογιστούμε ότι οι ηθοποιοί της ίδιας ηλικίας που είναι η Meryl Streep, συνήθως, με λίγους ξερουμένους φυσικά, κάνουν δεύτερους ρόλους, θα κάνουν είτε κάποιον παππού, κάποια γιαγιά, κάτι λίγο πιο όχι πρωταγωνιστικό. Η Meryl Streep έχει καταφέρει ό,τι ταινία και να κάνει πλέον να είναι πρωταγωνίστρια ίδια, πολλά χρόνια τώρα φυσικά. Γυρίζονται πλέον, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες για να γυριστεί και το Mamma Mia το δεύτερο, το οποίο όμως δεν θα γίνει πλέον, δεν θα γυριστεί στη Σκόπελο και δεν θα γυριστεί ούτε καν στην Ελλάδα, δυστυχώς, αν και θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ξαναγίνει αυτή η παραγωγή σε ένα ελληνικό νησί, καθώς από την μεγάλη επιτυχία που είχε η πρώτη ταινία, ο τουρισμός στα νησιά τα οποία γυρίστηκε, έγινε μια πάρα πολύ, πολύ μεγάλη εκτόξευση του τουρισμού, καθώς οι θαυμαστές και όλος ο κόσμος σε όλο το πλανήτη ήθελε να επισκεφτεί τη συγκεκριμένη νησιά, να δει τους τόπους, τα μέρη στα οποία γυρίστηκε η ταινία, μια πολύ αγαπημένη ταινία και ένα από τα πολύ ωραία musical που έχουν βγει, καθώς τα musical είναι πάντα δίκοπο μαχαίρι για τους ηθοποιούς και για τους παραγωγούς. Αφήνοντας όμως τη Meryl Streep στην άκρη, καθώς ναι, να περάσουμε σε μια είδηση η οποία προσωπικά με συγκλώνησε και θα συγκλονίσει, είναι από τις πιο σημαντικές ειδήσεις σήμερα.
Καθώς το Angels House University στον Άλυμο προσέχει μια καταπληκτική προσφορά για όσες φίλες και φίλους θέλουν να μιλήσουν με τον Ιησού και τη Μερίντα και τη Μαρία Μαγδαληνή. Και δεν κάνω πλάκα, υπάρχει όντως το Angels House University στον Άλυμο, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσεις με τα θεία. Και φυσικά δεν είναι και τζάμπα, γιατί όταν πιάνεις τηλεφωνική σύνδεση με τον Θεό, είναι και λίγο τα υπεραστικά, το ενατάλλιο σύνδεση, ο ΤΕ σε χρεώνει. Είναι 100 ευρώ λοιπόν την ώρα το να μιλήσεις με τους από πάνω θεούς που μας βλέπουν. Ναι, είναι το φοβερό λοιπόν αυτό θεραπευτήριο, έτσι ονομάζεται θεραπευτήριο, καθώς λέει οι δάσκαλοι που έχουν επικοινωνία, είναι σε αυτόματη απευθεία σύνδεση με τον Θεό. Λένε ότι, λέει ότι μπορεί να σου μιλήσει, ας πούμε, με την Μαρία Μαγδαληνή, και μπορεί να σου, η Μαρία Μαγδαληνή πάντα, να σου απαντήσει στα ερωτήματά σου με σοφία, αγάπη, καθώς ο χώρος, λέει, εκεί πέρα ο συγκεκριμένος έχει πολλές θεραπευτικές ενέργειες, οπότε γι' αυτό το ονομάζουν αυτό που καλούνται θεραπευτήριο. Μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, και φυσικά είναι από αυτά που γίνονται μόνο στην Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Με συγχωρείτε. Το συγκεκριμένο θεραπευτήριο έχει και σελίδα στο Facebook, το οποίο αριθμεί 20.000 likes. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς οι Έλληνες είναι έτοιμοι να πιστέψουν ότι η μπούρδα μπορεί να τους προσφέρει ο καθένας, όσο τραβηγμένο μπορεί και να είναι. Πιστεύαμε ότι τα είχαμε δει όλα με τον Αρτέμις Ωρα που είχε τα 3 εκατομμύρια στην τράπεζα, αλλά πλέον αυτό νομίζω ξεπερνάει ακόμα και το φαινόμενο της του Αρτέμις Ωρα. Και ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν θέλω να κάνω και απευθείας διαφήμιση, μην με καταραστεί και ο Θεός από πάνω, που προφανώς έχει κλείσει, έχουν υπογράψει συμβόλαια με τα θεία από πάνω και όλες τις θεϊκές δυνάμεις. Οπότε δεν θα ήθελα να προκαλέσω την ύβρη αυτή τη στιγμή της Μαρίας Μαγδαληνής και του Ιησού Χριστού. Όσοι λοιπόν όμως ενδιαφέρεστε για να επικοινωνήσετε με αυτά τα άτομα, μπορείτε πολύ εύκολα να τα βρείτε, καθώς δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο παρόμοιο στην Ελλάδα προσωπικά, ιδιαίτερα, που να σου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Είναι σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι, είναι σίγουρα έχουν κάποια ανώτερη δύναμη μέσα τους, είναι αξιοθαύμαστο πραγματικά, και ναι. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί πολύ εύκολα να το βρει, απλά πατήστε στο Google Ιησούς Χριστός επικοινωνία, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας βγάλει εκεί πέρα ένα ρυθμό, πάρετε τηλέφωνο και αν έχετε 100 ευρώ στην άκρη έτσι για ωραία για τις ανάγκες, ρε παιδί μου, μπορείτε να πάτε εκεί πέρα στους δασκάλους Γεσουά και Μαρία Μαγδαληνή. Είναι και μια δασκάλα που λέγεται Μαρία Μαγδαληνή, είναι συνωνυμία απλή, δεν έχει καμία σχέση με την άλλη τη Μαρία Μαγδαληνή, απλά έχουν κοινό όνομα, μπορεί να βγει και σε λίγο ότι έχουν και κάποια απευθεία συγγένεια. Δεν θα μου έκανε και εντύπωση. Οπότε ναι, μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για όσους φίλους και φίλες θέλουν να χαλάσουν 100 ευρώ. Και όσοι τα έχετε, σας το προτείνω επιφύλακτα να τα χαλάσετε εκεί πέρα σε κάτι τόσο σοβαρό και ωραίο. Θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για όλους και όλες. Διαβάζω εδώ πέρα ότι το site αυτό των θεραπευτών ή να πω καλύτερα πατεώνων έχουν βγάλει λοιπόν μια ανακοίνωση η οποία λέει ότι κατά τη διάρκεια της όλης αυτής της διαδικασίας που μιλάς με τα πνεύματα, οι θεραπευτικές ενέργειες εργάζονται μαζί σας ενώ γίνεται μια τηλεπαθητική μετάδοση πληροφοριών οι οποίες εκδηλώνονται ομαλά μετά τη λήξη της συνάντησης ως καθοδήγηση ή έμπνευση στην καθημερινότητα. Ό,τι και είναι αυτό που σας απασχολεί, όποιος και είναι ο λόγος που θα επιλέξετε να παρευρεθείτε σε μια συνάντηση ψυχής, ο διδάσκαλος Γεσουά και Μαρία Μαγδαληνή θα σας αγκαλιάσουν μεταδίδοντάς σας τις πιο υπέροχες ενέργειες και ξεκάθαρη καθοδήγηση που θα σας αλλάξει τη ζωή. Πραγματικά τα σέβη μου στον Γεσουά και στη Μαγδαληνή.
που δίνουν αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Ελπίζω μόνο να μην με αυτή την απευθείας μετάδοση που λέγεται ότι γίνεται. Εντάξει, μπορεί να είναι τηλεπαθητική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, μπορεί να τους έχετε μετά λογαριασμούς του ΟΤΕ πάρα πολύ ακριβά. Γι' αυτό να χρειάζονται και 100 ευρώ για να επικοινωνήσεις με τον Χριστό και την Μαρία, την Παναγιά. Έχω Παναγία μου δηλαδή, με λίγα λόγια. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό το νέο εγχείρημα που βρήκανε αυτοί οι γκουρού της θρησκείας και να ευχηθούμε να πάνε πάρα πολύ καλά οι δουλειές τους και ελπίζω πραγματικά, ειρωνικά τα λέω όλα αυτά, ελπίζω να μην υπάρχει Έλληνας που θα πάει εκεί πέρα να σκάσει το κατοστάρικο για να μιλήσει με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός έχει πεθάνει πολλούς αιώνες τώρα, δεν μιλάει με απευθεία σύνδεση με τον Ιησουά και την άλλη τη Μαρία. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Και αν ήθελε δηλαδή ο Χριστός να μιλήσει, δεν θα το έκανε με 100 ευρώ. Δεν είναι ότι κατεβαίνει κάτω με τον τρένο για να έρθει να σου μιλήσει. Τηλεπαθητικά λέει γίνονται όλα. Οπότε εντάξει, μην τρελαθούμε. Αν θέλετε να μιλήσετε, μιλήστε στο σπίτι σας, σε μια εκκλησία. Αυτό είναι πιο εύκολο και πιο οικονομικό δηλαδή. Δεν νομίζω ότι έχουμε ανάγκη τον Ιησουά για να νιώσουμε το θρησκευτικό αίσθημα μέσα μας. Αυτά τώρα είναι για να τα πιστεύουν αυτοί που πιστέψανε και τόσο ώρα και τόσα άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, φεύγοντας από αυτό το υπέροχο θέμα, μια που μας κάνει εθνικά υπερήφανους, θα περάσουμε στον Will Smith, ο οποίος κάνει τις διακοπές του στους παξούς και στους αντίπαξους και μαζί μετά την Κέρκυρα, ήταν στη Κέρκυρα και τώρα είναι στους παξούς και στους αντίπαξους, είναι λοιπόν με τη σύζυγό του και τα παιδιά του και φαίνεται ότι μαζεύουν τα σκουπίδια από τις παραλίες, στις παραλίες της αντίπαξου. Συγκεκριμένα, ο Will Smith είπε στο Instagram του ότι ευρισκόμενοι τόσο μακριά από αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ως μια μολυσμένη Μητρόπολη, δεν άντεχα, λέει, να κοιτάζω αυτές τις όμορφες παραλίες Ελλάδας να είναι γεμάτες σκουπίδια. Είδε, λέει, νεκρούς γλάρους που είχαν πνιγεί από μικρά κομμάτια πλαστικού και άλλα μη βιοδιασπόμενα υλικά. Τώρα βέβαια το μη βιοδιασπόμενα υλικά πώς είναι στα αγγλικά δεν ξέρω και τι θέλω να μάθω. Και λέει μαζέψανε, λέει, συνολικά 22 σακούλες γεμάτες με πλαστικά και αστικά απορρίμματα από τρεις μικρές παραλίες των αντίπαξων. Πραγματικά δηλαδή είναι... Θα πρέπει λίγο να ντρεπόμασταν σαν χώρα που αφήνουμε το σκουπίδι μας παραλίες εδώ και από εκεί. Και φυσικά αυτό που έκανε ο Will Smith είναι υπέρ του που έκανε, γιατί έγινε και πιο συμπαθή στο κοινό. Αλλά πραγματικά νομίζω εμάς σαν Έλληνες θα έπρεπε να μας ντροπιάζει ότι ένας χολικούντιανός αστέρας έκανε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Να έχουμε λίγο καθαρό το χώρο μας και για εμάς και για τους τουρίστες. Δηλαδή αισθάνομαι ότι σαν χώρα εκτεθήκαμε με αυτό το πράγμα όταν ακούει ο ξένος, ο τουρίστας, ο οποιοσδήποτε, ότι ένας χολικουντιανός αστέρας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πήγε διακοπές στην Ελλάδα και αντί να κάνει τον μπάνιο του άρχισε να μαζεύει τα σκουπίδια της παραλίας. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να μας κάνει να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Ως Έλληνες. Δηλαδή, αν είναι να τα περιμένουμε όλα από τον Will Smith ή από οποιοδήποτε άλλον διάσημο, τι να πω, ας κάνουμε μια εκδήλωση, να μαζέψουμε 5-6 διάσημους χολικουντιανούς αστέρες, πούμε την Αντζελίνα Τζολί που είναι και αυτή έτσι λίγο φιλάνθρωπος, να μαζέψουμε τον Brad Pitt, τον Will Smith, τη Μαντόνα, να έρθουν να μας καθαρίσουν παραλίες, αφού βλέπουμε ότι δεν είμαστε ικανοί να τα κάνουμε μόνοι μας, να δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία για να κρατήσουμε τη χώρα μας καθαρή, ας καλέσουμε τους άλλους, τους διάσημους, να το κάνουν για εμάς. Δηλαδή, εντάξει, κάπου θα έπρεπε να τρεπόμαστε κιόλας που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση ως χώρα. Και δυστυχώς έγινε και αυτό το πράγμα. Τι να πω. Είχαμε σήμερα και μία συγκέντρωση που έγινε στη Βουλή. Αλλάζουμε λοιπόν που δεν καταλάβατε κλίμα.
Από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των Δήμων μαζεύτηκαν χιλιάδες άτομα για την ανανέωση των στην πορεία και ζητούσαν την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα και μετά έγιναν κάποια επεισόδια στο Υπουργείο Εσωτερικών και η πορεία τελικά έφτασε στη Βουλή όπου επιχείρησαν οι διαδηλωτές να μπουν μέσα με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση των αστυνομικών με χημικά. Μάλιστα, μία γυναίκα δεν λόγω των χημικών λιποθύμησε και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι, όταν οι αστυνομικοί έριξαν χημικά στους εργαζόμενους, αυτοί απάντησαν με σκουπίδια και διάφορα αντικείμενα και η ένταση γενικεύτηκε πολύ. Στόχος των εργαζομένων ήταν να περάσουν τη Βουλή και να συναντηθούν με τους βουλευτές ή ακόμα και αν γινόταν με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Η αντίδραση των αστυνομικών προκάλεσε πολλά επεισόδια και μάχη σώμα με σώμα. Δεν υπάρχει, ξέρουμε ήδη ότι υπάρχουν 4 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μαζί βέβαια και η 5η είναι η γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, όχι από κάποια διαμάχη, λόγω των χημικών. Οι συμβασιούχοι αυτοί μιλούν για εμπεγμό, καθώς είχαν λάβει υποσχέσεις από την κυβέρνηση για μονιμοποίηση των θέσεών τους. Και τελικά μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν σχεδόν μισή ώρα, η αντιπροσωπεία των εργαζομένων μπήκε στη Βουλή για συνάντηση με τον Νίκο Βούτσι, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Νωρίτερα, οι εργαζόμενοι βέβαια είχαν επιχειρήσει να μπουν και στο Υπουργείο Εσωτερικών και πέταξαν σκουπίδια στην είσοδο και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά. Μάλιστα, μπήκε στο στόχαστρο των συμβασίουχων και ο κύριος Πατούλης, πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο οποίος βρήκε καταφύγιο στο Υπουργείο Εργασίας. Εδώ πέρα τώρα συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Δεν λέω φυσικά για τα επεισόδια συγκεκριμένα, λέω για τους συμβασίουχους, τους εργαζόμενους που είναι στην καθαριότητα των Δήμων, καθώς είναι ένα επάγγελμα το οποίο πάρα πολλές φορές ορισμένοι άνθρωποι το χλεβάζουν ή το λένε ειρωνικά ή μπορεί να προσβάλλουν κάποιον με αυτό το χαρακτηρισμό που λέει «παιδί μου θα γίνει σκουπιδιάς να διαβάζεις». Και φυσικά δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι το όνειρο του καθένα να γίνει, καθώς είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά και επίπονη, καθώς περιφέρεσαι ανάμεσα σε σκουπίδια και σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο υγιεινό υπάρχει για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτοί οι οποίοι εργάζονται στην καθαριότητα των Δήμων είναι και αυτοί άνθρωποι και αξίζουν μια καλύτερη αντιμετώπιση. Και φυσικά, ενώ πολλές φορές ακούμε να γίνονται κακεντρεχή σχόλια για τα συγκεκριμένα άτομα, βλέπουμε ότι μόλις γίνεται μια απεργία, ο κόσμος κλείνεται μέσα σπίτια του γιατί δεν μπορεί να αντέξει τη βρώμα και όλη τη δυσοδεία που υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας. Οπότε αυτό θα έπρεπε να μας κάνουν να σκεφτούμε ότι αυτό το επάγγελμα είναι απαραίτητο να υπάρχει και δεν υπάρχει λόγος να το κοροϊδεύουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Και φυσικά υπήρχαν και χτες στη τηλεόραση που είχε ξεκινήσει η απεργία, αναλυτές, πολιτικοί, δικηγόροι, οι οποίοι αναλύανε το φαινόμενο της απεργίας που κάνουν οι καθαριστές. Και καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο, καθώς πέρα από την εικόνα που δίνει στη χώρα μας η εικόνα, ας πούμε, μιας χώρας γεμάτη στα σκουπίδια και πέρα από την υγεία που, την υγεία που έχει άμεση επίδραση στους ανθρώπους, δεν έχω δει να γίνεται κάτι παρόμοιο όταν κάθε μήνα απεργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και φυσικά δεν τα συγκρίνω, καθώς όταν απεργούν τα μέσα δεν είναι το ίδιο με το να απεργούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Δήμων. Αλλά όλες αυτές οι εκπομπές που είδα χτες να γίνονται γινόντουσαν με ένα τόνο, με μια χρειά ειρωνίας και απαξίωσης απέναντι σε αυτά τα άτομα. Και δυστυχώς δεν τους δίνεται η
πέρα από τα βασικά πράγματα που ζητάνε από την πολιτική, η ηγεσία του τόπου, μονιμοποίηση των θέσεών τους και ένα καλύτερο μισθό, δεν τους δίνεται ούτε η ανάλογη η αξιοπρέπεια που θα έπρεπε να έχουν, καθώς καταλαβαίνουμε πόσο απαραίτητη μας είναι στη χώρα και στη πόλη μας και οπουδήποτε, όταν ξαφνικά τους χάνουμε. Δεν τους βλέπουμε στους δρόμους το πρωί και το αργά το πρωί που μαζεύουν τα σκουπίδια. Δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπουμε ότι μόλις κάνουν απεργία, η απουσία τους είναι πάρα πολύ αισθητή. Οπότε θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει για όλο αυτό το ζήτημα που γίνεται, καθώς είναι από τα πιο βασικά επαγγέλματα που θα έπρεπε να που χαρακτηρίζουν μια χώρα να έχει καθαριότητα. Και όταν δίνεις στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα το σεβασμό και τα δικαιώματα που τους αξίζουν, και όταν λέω δικαιώματα εννοώ για μονιμοποίηση θέσεων και καλύτερο μισθό που είναι αυτά που ζητάνε, θα υποστείς και τις συνέπειες. Και δεν λέω ότι φταίμε όλοι εμείς, προφανώς είναι η πολιτική ηγεσία καθαρά, ξεκάθαρα, αλλά θα έπρεπε να γίνει κάτι, μια σοβαρή προσπάθεια για να αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν κάπως καλύτερα. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Like you don't wanna
Ακούσαμε το Piece of My Heart της Janis Joplin. Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που έχει τραγουδίσει η διάσημη τραγουδίστρια και η οποία έφυγε δυστυχώς πολύ νωρίς λόγω τι άλλο από κατάχρηση ουσιών. Από χρήση βασικά, συγγνώμη, ουσιών. Λοιπόν, περνάμε τώρα σε μια είδηση η οποία αφορά το τραγικό δυστύχημα που έγινε πριν από μια εβδομάδα στο Λονδίνο και μιλάω φυσικά για τον ρονοξύστη, ο οποίος πήρε φωτιά λόγω... δεν ήταν τρομοκρατική επίθεση, να υπενθυμίσω. Ήταν ένα ατύχημα καθώς δεν είχε σωστή επένδυση στους τοίχους πολιτικίας που θα μπορούσαν να προστατεύσουν τους ενίκους μέσα από φωτιά. Τώρα έρχεται ένας αναλυτής ο οποίος λέει ότι στο Λονδίνο υπάρχουν περίπου άλλες 600 πολυκατοικίες που φέρουν την ίδια εξωτερική επένδυση παρόμοια με αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί και στον συγκεκριμένο πύργο. Με συγχωρείτε. Η οποία φυσικά αυτή η φωτιά στήγησε τη ζωή σε 79 ανθρώπους. Και όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έκανε αυτή την έρευνα, λέγεται ότι υπάρχουν περίπου 600 τέτοιες πολυκατοικίες και βρίσκονται, λέει, σε επαφή με όλες τις τοπικές αρχές για να ενθαρρύνουν, να στείλουν επιγόντως δείγματα και για τις επένδυσεις των πολυκατοικιών και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν τους έλεγχους που χρειάζονται και φυσικά να αλλάξουν και τις επενδύσεις που έχουν χτιστεί στις πολυκατοικίες αυτές τους, ώστε φυσικά να αποτρέψουν παρόμοια ατυχήματα, τα οποία βλέπουμε δεν είναι επεξεγέλαση, έπεσε μια φωτιά και τη σβήνουμε, πεθάνανε 79 άνθρωποι. Ένα τρομακτικά μεγάλο ποσοστό για μια φωτιά, η οποία έγινε άδικα, καθώς θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε αποτραπεί, να μην είχε γίνει αυτό το περιστατικό. Και μάλιστα φυσικά η εταιρεία η οποία έκανε το πύργο αυτό τον ρονοξύστη είναι φυσικά στα φώτα της δημοσιότητας και έχουν λάβει όλη την κατακραυγή του κόσμου, τόσο στο Λονδίνο και στη Μεγάλη Βρετανία, τόσο και σε όλο τον κόσμο φυσικά, καθώς είναι κάτι το οποίο απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες όλα τα μέσα σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου που έκτιζε την πολυκατοικία παραιτήθηκε, καθώς δήλωσε ο ίδιος ότι αναγκάστηκε σε παραίτηση από την κυβέρνηση της Τερέζα Μέη και διευκρίνησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ότι ο Υπουργός Αυτοδιοίκησης και Κοινοτήτων ζήτησε από τον επικεφαλής του Συμβουλίου να ζητήσει από τον εκτελεστικό διευθυντή να παραιτηθεί. Ο ίδιος λέει ότι παρά την επιθυμία που είχε να συνεχίσει να εργάζεται σε αυτές τις πολύ επαιτητικές συνθήκες, αποφάσισε ότι είναι καλύτερο να παραιτηθεί του ρόλου του μόλις διοριστεί ο κατάλληλος αντικαταστάτης. Και η Βρετανίδα Πρωθυπουργός δήλωσε την επόμενη μέρα της τραγωδίας ότι η υποστήριξη προς τους κατοίκους του πύργου δεν ήταν αρκετή, καθώς είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό αποτελεί αποτυχία του κρατικού μηχανισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο να βοηθήσει τους ανθρώπους όταν βρίσκονται στη μεγαλύτερη ανάγκη. Και φυσικά τώρα υπάρχει και αυτή η είδηση ότι άλλες 600 πολυκατοικίες οι ουρανοξύστες κινδυνεύουν να πάρουν φωτιά και να γίνουν όλα στάχτη. Φυσικά έχει γίνει... φοβούνται πάρα πολύ και οι άνθρωποι που οι Λονδρέζοι. Και είναι φυσικό να φοβούνται, καθώς δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει πλέον. Η Αγγλία είναι μια χώρα η οποία το τελευταίο 1-2 χρόνια έχει πληχθεί πάρα πολύ από την τρομοκρατία. Και τώρα έρχεται και αυτό το πράγμα, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πλέον πότε να νιώσουν ασφαλείς και πότε όχι, ποιον να εμπιστευτούν και ποιον να μην εμπιστευτούν. Όταν η απειλή έρχεται μάλιστα μέσα από τη χώρα σου και από ατυχήματα που δημιουργούνται από απλή απερισκεψία και αδιαφορία.
Μένοντας στην Αγγλία, η οποία το τελευταίο καιρό σκάνε σαν βόμβα ειδήσεις, μία με τον Brexit, μία με τις επιθέσεις, μία και με τον πύργο που πήρε φωτιά, έχετε λοιπόν και άλλη μία είδηση, η οποία δεν ανησυχεί εμάς προσωπικά, ανησυχεί βέβαια τους Άγγλους πολίτες, καθώς ο πρίγκιπας Χάρη είπε ότι η μοναρχία μπορεί να, στην Αγγλία μπορεί να πεθάνει όταν φύγει από τη ζωή η βασίλισσα Ελισάβετ. Καθώς λέει ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να γίνουν, να πάρουν τη θέση της, δεν το επιθυμούν. Ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρη είπε ότι δεν υπάρχει μέλος της βασιλικής οικογένειας που να θέλει να γίνει βασιλιάς ή βασίλισσα. Και λέει ότι αναφέρει, με συγχωρείτε, ότι η μοναρχία είναι μια δύναμη καλού. Καλά, σχολίαστο εδώ πέρα. Και θέλουμε να συνεχίσουμε τη θετική ατμόσφαιρα που έχει επιτύχει η βασίλισσα εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, αλλά λέει δεν θα προσπαθήσουμε να την αντικαταστήσουμε. Γιατί λέει έχουν εμπλακεί σαν βασιλική οικογένεια στον εκμοντερνισμό της Βρετανικής Μοναρχίας και δεν το κάνουν λέει για τον εαυτό τους, αλλά και το καλό του λαού. Όμως λέει είναι καθήκον ότι θα υπηρετήσουν την χώρα τους με οποιονδήποτε ρόλο, ακόμα και αν αυτό δεν είναι η θέση της Ελισάβετ, της βασίλισσας Ελισάβετ, με συγχωρείτε, μην μου κάνετε μήνυση. Οπότε ναι, εντάξει, τώρα γιατί η μοναρχία είναι μια δύναμη καλού, νομίζω αυτό είναι στην ευγενική τρέλα του καθενός να το νομίζει βέβαια. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς η μοναρχία όπως την έχουμε στο μυαλό μας φυσικά, αλλά όπως και να το κάνουμε, η μοναρχία είναι η μοναρχία, δεν έχει καλά ή κακά. Είναι ανάλογα με το ποιος είναι επικεφαλής όλης αυτής της της μοναρχίας, να το πω κάπως έτσι. Εντάξει, η βασίλισσα Ελισάβετ έχει ένα λίγο πιο χαλαρό προφίλ, όχι πως δεν εμπλέκεται με τα κοινά, αλλά δεν είναι τόσο όσο θα περιμέναμε να είναι κάποιος μονάρχης. Αλλά εντάξει. Βέβαια, ο πρίγκιπας Χάρη, στη συνέντευξη στην οποία ανέφερε και το αυτό που σας είπα πριν, αναφέρθηκε και στην κηδεία της μητέρας του, της Νταϊάννα, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1997, όταν τον είχαν αναγκάσει να περπατήσει στο δρόμο πίσω από το φέρετρο της μητέρας του, σε ηλικία 12 ετών τότε, και λέει ότι κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να έχει ζήσει αυτό που έζησε αυτός εκείνη την ημέρα υπό οποιοσδήποτε συνθήκες, και δεν πιστεύει ότι δεν νομίζει πως θα γινόταν κάτι παρόμοιο σήμερα. Και φυσικά έχει απόλυτο δίκιο, καθώς όταν πέθανε η μητέρα του ήταν 12 ετών, δεν μπορούσε να έχει επίγνωση πλήρη τουλάχιστον ότι είναι μια βασιλική οικογένεια, είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Εντάξει, 12 χρονών έχει καταλάβει κάποια πράγματα, αλλά είναι και πάλι πάρα πολύ μικρός, και όταν τον αναγκάσανε να οδηγήσει, να περπατήσει πίσω από το φρέντ της μητέρας του, καταλαβαίνετε πόσο αυτό αποτυπώνεται στη μνήμη ενός μικρού παιδιού, το οποίο δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώς κάποιος τον ανάγκασε να το κάνει. Και είναι μάλιστα αξιοπερίεργο, όχι περίεργο βασικά, είναι απόλυτα λογικό, ότι στην συνέντευξη του ο πρίγκιπας Χάρη δεν αναφέρεται ποτέ ούτε στον Κάρολο ούτε στην γυναίκα του, την Καμίλα, πώς τη λένε αυτή. Καθώς λέει η σχέση τους που είχε ο πατέρας του με τη μητριά του πλήγωσε πάρα πολύ τη μητέρα του. Ο πρίγκιπας Χάρη αναφέρεται μόνο στη βασίλισσα, τη μητέρα του και λιγότερο τον Βίλιαμ και την Κέιτ. Οπότε ναι, αυτά είναι τα προβλήματα που έχει η βασιλική οικογένεια στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Ελπίζω να σας ενημέρωσα ορθά για το βάσανο που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και περνάμε, φεύγουμε τελείως από την Αγγλία, από τη Μεγάλη Βρετανία, και περνάμε στην Ελλάδα. Καθώς υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία αφορά τις ψεύτικες ειδήσεις, τα fake news, που αυτός ο όρος μπήκε πολύ, πολύ όμως στη ζωή μας από τον Donald Trump, όταν μπήκε στον Λευκό Οίκο και κατήγγειλε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι
τον υποθάλπουν και τον θάβουν και οτιδήποτε για να κρύψει τον κομπλεξικό χαρακτήρα που διαθέτει. Και λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη, μια μεγάλη έρευνα η οποία έγινε λέει πως οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται πια τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, αλλά συγχρόνως είναι και καχύποπτοι για τα social media. Οι Έλληνες εμπιστεύονται τα social media, ενώ δεν εμπιστεύονται τη τηλεόραση και τα υπόλοιπα μέσα. Από 70.000 Έλληνες που ρωτηθήκανε, τους έγινε αυτή η έρευνα τέλος πάντων, που ερωτήθηκαν σχετικά με αυτό, σχετικά οι 33% είπαν ότι δεν μπορούν να βασιστούν στις ειδήσεις τους αληθινές και μόνο το 24% είπαν ότι κοινωνικά μέσα έκαναν ικανοποιητική προσπάθεια να ξεχωρίσουν την πραγματικότητα από το μύθο. Στη Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου ο κόσμος είπε ότι τα κοινωνικά μέσα ήταν πιο ικανά να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα, ενώ πλειοψηφικά. Και οι Έλληνες δεν έχουν εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει διπλάσια εμπιστοσύνη σε αυτά, ως προς την ικανότητα να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα. Οι ψεύτικες ειδήσεις μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί, λέει ο ιδρυτής του Reuters, καθώς στη δημοσιογραφία, καθώς είναι μια ευκαιρία να αποκατασταθεί η αξία των παραδοσιακών μέσων και να υπάρξει εστίαση στη ποιότητα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη αυτή τώρα, σίγουρα για τις ψευδικές ειδήσεις. Και πρόσθεσε ο ίδιος ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν πρόκειται να εξαλειφθούν, παρότι οι χρήστες τους μεταπηδούν περισσότερο σε εφαρμογές messaging, δηλαδή επικοινωνίας, για ειδήσεις, νιώθοντας απογοητευμένοι με το επίπεδο συζητήσεων σε δίκτυα όπως είναι το Facebook και το Twitter. Είναι λέει πολύ δημοφιλές να ασκείται κριτική στα κοινωνικά μέσα, όμως είναι πολύ καλό για τις περιστασιακές ειδήσεις και ιδιαίτερα σε χώρες όπου τα μέσα ελέγχονται από την κυβέρνηση. Βέβαια όλα τα μέσα ελέγχονται από την κυβέρνηση, είτε σε κάποιο βαθμό. Στην Ελλάδα δεν θα έλεγα και τόσο, από την κυβέρνηση πέρα από τα κρατικά μέσα, αλλά και πάλι τα υπόλοιπα ελέγχονται από άλλα συμφέροντα. Φυσικά ο ιδρυτής αυτός, ο Νιούμαν του Reuters, αναφέρεται σε χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Βενεζουέλα, τέτοιες ας πούμε χώρες οι οποίες έχουν ένα αμφίβολο, να το πω κάπως έτσι, πολιτικό σύστημα. Και περνάμε στην Αμερική, καθώς η υπηρεσία, σύμφωνα με κάτι που δημοσιοποίησε το περιοδικό Spiegel στη Γερμανία, λέει ότι η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Γερμανίας παρακολουθούσε επί χρόνια πολλές εταιρείες των ΗΠΑ βάζοντας το στόχαστρο και το λευκό οίκο, σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο του Spiegel. Λέγεται ότι από το 1998 η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Γερμανίας έως το 2006, κατασκόπευε πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς και εσωτερικά φαξ του λευκού οίκου. Σύμφωνα λοιπόν με το Spiegel, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Γερμανίας διέθετε ένα κατάλογο με 4.000 επιλογές, δηλαδή αριθμούς τηλεφώνων, e-fax, email κτλ. Που τους επέτρεπαν να παρακολουθεί αμερικανικούς στόχους, μεταξύ αυτών τα Υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών. Μάλιστα, προσθέτουν ότι οι Γερμανοί πράκτορες παρακολουθούσαν επίσης αμερικάνικες εταιρείες όπως η Lockheed, η NASA η μη κυβερνητική οργάνωση παρατηρητήρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολλά πανεπιστήμια, ακόμα και την πολεμική αεροπορία, τους πεζοναύτες, την υπηρεσία αμυντικών πληροφοριών και το Πεντάγωνο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό αν ξεσπάσει και γίνει και αποδεχθεί κάτι τέτοιο ότι είναι αληθινό, καθώς εντάξει το λέει και το λέει το Spiegel που είναι ένα περιοδικό που εντάξει μπορεί να με το συμπαθούμε εμείς ως Έλληνες, επειδή πολλές φορές έχει πει κακά σχόλια για εμάς, αλλά είναι ένα περιοδικό με κύρος. Βέβαια στηρίχθηκαν πάρα πολύ
οι ερευνητές του περιοδικού στο ότι το Μάρτιο του 2015 είχε αποκαλυφθεί συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας και της Αμερικανικής NCA για λογαριασμό της οποίας Γερμανοί παρακολουθούσαν πολλούς στόχους σε συμμαχικές τους χώρες. Τι να πω, αυτά γινόντουσαν βέβαια πάντοτε, οι παρακολουθήσεις, απλά δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε από τη Γερμανία να γίνονται κάτι τέτοια. Συνήθως, πιο παλιά κιόλας, τέτοια σκάνδαλα βγαίνανε συνεχώς ανάμεσα τον ΗΠΑ στην Αμερική και στην Ρωσία, ένας παρακολουθούσε τον άλλον. Ήδη πιο και πάρα πολύ στον ψυχρό πόλεμο που είχε ξεσπάσει τότε, παλιά. Και ναι, προφανώς βγήκε κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι είχε κανείς αμφιβολία ότι μπορεί και να γίνονται τέτοια πράγματα, καθότι εντάξει, οι κυβερνήσεις δεν είναι όλες τους αθώες, αλλά εντάξει, ας ελπίσουμε ότι δεν παρακολουθούν και εμάς σαν Έλληνες, όχι για τίποτα άλλο, απλά για να μην ακούσουν τι μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός μας στο γραφείο του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω θα ντροπιαστούμε σαν χώρα περισσότερο και από τον Will Smith που καθάρισε τις παραλίες μας. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν μας παρακολουθούν και το καλό μας το καλό, όχι κάτι άλλο. Και περνάμε λοιπόν τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής μας σε λίγο. Περνάμε σε μια πολύ ωραία είδηση, πάρα πολύ έτσι ειρωνική. Καθώς ο Μητροπολίτης Άνθιμος, αυτός ο πολύ αγαπημένος άνθρωπος, είχε καλέσει σε μαζική συμμετοχή και για αγρυπνία κατά του Gay Pride, αλλά ούτε ο ίδιος δεν πήγε στο ναό, ενώ λίγοι ήταν και οι πιστοί που έδωσαν το παρόν στον Ιερό Νεό Παναγίας του Χειροποίητου στην Θεσσαλονίκη. Στο μήνυμα που είχε κάνει η Ιερά Μετρόπολη, έλεγε ότι θα τελεστεί αγρυπνία προκειμένου να αντιμετωπιστεί ποιμαντικά και αποτρεπτικά η δυσάρεστη, απαράδεκτη και αξιοκατάκριτη παρουσία των ομοφυλόφιλων. Πραγματικά, αν η Εκκλησία έδινε τόση σκέψη στο, αν έδινε τη σκέψη που δίνει για να γράψει τόσο δύσκολες λέξεις στο, αν έδινε τόσο πολύ ενδιαφέρον στο να γράψει τόσο δύσκολο δεξιλόγιο, αν το έδινε αυτό το πράγμα στο να σκεφτεί λίγο λογικά, θα ήμασταν λίγο πολύ καλύτερα. Γιατί τώρα κάτι λέξεις ποιμαντικά, αξιοκατάκριτη και αποτρεπτικά, τέτοιο, δηλαδή εντάξει, πολύ φανφάρα και το τίποτα. Όπως μετέδωσαν πολλά μέσα ενημέρωσης, την είσοδο του ναού φιλούσαν κάποια άτομα που επιχείρησαν να εμποδίσουν την είσοδο των δημοσιογράφων. Προκλήθηκε λίγο ένταση, όμως αποδείχθηκε μετά ότι τα άτομα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τη διοργάνωση και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μέλη παραθρησκευτικών οργανώσεων που, όπως είπε ο Μητροπολίτης, δεν σχετίζονται με τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Λες και ο Μητροπολίτης Άνθιμος περίμενε αυτά τα άτομα για να ντροπιάσει στην Εκκλησία, όχι αυτά που κάνει είναι κατακριτέα από μόνα τους. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Μητροπολίτης τόνισε ότι η Εκκλησία δεν έχει να κρύψει κάτι και δεν εμποδίζει σε κανένα να περάσει εντός του ναού. Σημείωσε ωστόσο ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να σέβονται τη στιγμή κατά την οποία οι πιστοί προσεύχονται. Τώρα, αν ότι πάνε για γρυπνία για να βγάλουν την ομοφιλοφιλία από όλους τους ανθρώπους, αν αυτό είναι προσευχή, τι να πω, εντάξει. Ο καθένας προσεύχεται όπως νομίζει. Και λέει ο ίδιος ο κύριος Άνθιμος, και τον λέω κύριο γιατί δεν μπορώ να το πω με το κανονικό του, το Μητροπολίτη, λίγο με πιάνει μια ιδέα. Παρότι λέει το θέμα είναι σοβαρότατο και εκρηκτικό, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν ασκούμε ποτέ βία. Τώρα εδώ πέρα γελάει όλη η Ελλάδα. Γι' αυτό λέει ως επίσκοπος δεν θα συζητήσω ποτέ συγκρούσεις και τραυματισμούς εντός της κοινωνίας μας. Τώρα εδώ πέρα ο Άνθιμος μπορεί να λέει ότι δεν συνιστά συγκρούσεις και τραυματισμούς και γενικότερα την βία στους πιστούς και στους υπόλοιπους που τους θεωρεί αποβράσματα, αλλά με αυτά που λέει, μάλλον αυτό επιδιώκει και ο ίδιος να κάνει, γιατί όταν μαζεύεις τον κάθε βαρεμένο για να γρυπνήσει ή να ξενυχτήσει ένα ολόκληρο βράδυ εναντίον, ας πούμε, της ΛΟΑΤ κοινότητα, εντάξει, δηλαδή, δεν νομίζω ότι προάγεις και την αγάπη με αυτό το, με όλη αυτή την πράξη την οποία θέλει να κάνει.
Δηλαδή, αν επιχειρεί με αυτό το πράγμα να κάνει κάτι καλό, τότε αποτυχαίνει και ο ίδιος. Και από ό,τι είδαμε, και αυτή η αγρυπνία δεν είχε και καθόλου κόσμο, δεν είχε καθόλου. Δεν πήγε πολλοί κόσμος. Και αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Και δυστυχώς είναι κρίμα να υπάρχουν τέτοια άτομα στην εκκλησία, τα οποία προάγουν τέτοιο μίσος και αντιπάθεια απέναντι σε θέματα τα οποία αρνούνται να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι. Και μάλλον θα έπρεπε να κάνει κάτι για τους γκέι που υπάρχουν δίπλα του και τους συναδέλφους του όλους που είναι μέσα στην εκκλησία, παρά να κάνει για τον έξω κόσμο. Δηλαδή, αν θέλει να, κατά κάποιο τρόπο, να καθαρίσει την κοινωνία, να δει πρώτα τι γίνεται στο δικό του το τέτοιο, το, δεν ξέρω πώς το υποκαλεί, το δικό του το, την εκκλησία, τι γίνεται μέσα. Δηλαδή, πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα χρόνο, είχε βγει αυτό που είχε γύρει στο ορφανοτροφείο, που βιάζανε ένα παιδάκι και αυτός λέει δεν ήξερε τίποτα να γινόταν στο δικό του ορφανοτροφείο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ποιος κορυδεύει ποιον τώρα σε αυτή την περίπτωση. Ας ελπίσουμε ότι σε κάποια χρόνια θα προοδεύσουμε σαν Ελλάδα και θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο αυτές τις ακραίες φωνές που υπάρχουν τόσο στην Εκκλησία όσο και γενικότερα γύρω στην κοινωνία μας, και φυσικά δεν είναι ο άνθιμος ή οι υπόλοιποι της ιδίας κατηγορίας του δρομοκρατίου, με συγχωρείτε, του ψυχολογικού κέντρου τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν το πρόβλημα, υπάρχουν και πολλοί που είναι σε όλη αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να μην δώσουμε την σημασία, τόση μεγάλη σημασία σε αυτές τις φωνές, και απλά να προσπαθήσουμε να τις αντιμετωπίσουμε με λογικά επιχειρήματα και φυσικά όχι με βία και το ένα και το άλλο. Και φυσικά δεν είναι μόνο θέμα αυτό της ΛΟΑΤ κοινότητας, των γκέι, το οποιοδήποτε άλλον, γιατί τέτοια άτομα έχουν θέμα με όλες τις μειονότητες, μετανάστες, πρόσφυγες, τα πάντα, τα πάντα. Αυτούς που είναι μουσουλμάνοι, αλλόθρησκους, άθεους, είναι ένα θέμα, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Και φυσικά θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να το ελαττώσουμε όπως μπορούμε, όσο μπορούμε και εμείς οι ίδιοι, και προφανώς πάντα να σκεφτόμαστε λογικά και με κριτική σκέψη και να βγάζουμε λίγο τον εγωισμό μας σε πολλά θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, καθώς κανείς δεν ξέρει ποτέ τίποτα, και να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο μια πιο ανθρωπιστική πλευρά των πραγμάτων, καθώς οι επιλογές του καθενός, είτε είναι σεξουαλικές, είτε είναι θρησκευτικές, είτε είναι το οτιδήποτε, δεν αφορούν κανέναν άλλον και φυσικά δεν αφορούν τον άνθιμο ή και τους ίδιους παρόμοιους της κατηγορίας που είναι και ο ίδιος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τελευταίο τραγούδι για σήμερα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of yeah.
Κάπου εδώ η εκπομπή μας τελειώνει. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά την επόμενη εβδομάδα στις 5η 6 με 7 πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Βίνης, το NSTB Web Radio. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι η τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι. Και φυσικά υπενθυμίζω ότι η εκπομπή θα συνεχίσει φυσικά. Από εμένα να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό βράδυ. Γεια σας.